Φίλε και φίλοι του Πεταράδε, γεια σα! Τι κάνετε εδώ, είμαστε και σήμερα για μία ακόμα διακοπή για εθνικέ ομάδε. Ναι, στην προηγούμενη διακοπή. Καλά πήγαμε. Είμαστε Αργεντινοί. Είμαστε Αργεντινοί. Έτσι. Τώρα, εδώ. Φοβερά <laughs> <πράγματα. laughs> Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να μα είναι για αλλού. Ναι. Αλλά θα, ξαναφύγουμε, εντάξει. Κάποιοι στιγμή να φύγουμε. ξαναφύγουμε στα κοντά. Όχι στα κοντά, εντάξει. Ε, σε κανένα μήνα. Πρέπει να πάμε και μια Αθήνα. Μα έλειψε η Αθήνα. Κάνουμε και εκεί καμία συνέντευξη. Αλήθεια αυτό μια μεγάλη αλήθεια. Ε, λοιπόν, διακοπή. Ε, το πιο σημαντικό και το πιο μεγάλο παιχνίδι ε, αυτού του Nations League ε, με την Αγγλία στο Wembley. Θα έχουμε και απεσταλμένο, έτσι να τα πούμε και αυτά. Ο Φάνη ο Τσοκανά ήταν εκεί για το όλε.gr. Το αδερφάκι οι Πεταράδε γεννήσαμε. Γεννητούργια είχαμε. Ε, μεγάλο Φάνη. Ταξιδάρα. Ωραία, το ωραία. ζηλεύω. Και σε ωραίο που φουλ. θα πάει. Το ζηλεύω γιατί το Wembley είναι όνειρο ζωή, φιλέ. Mm. Το Wembley είναι ναό. είναι μέκα. Είναι δηλαδή δεν υπάρχει, mm. είναι σαν να πηγαίνει στο Madison Square Garden. Στο... Μαλάκα, έχω πάει και στα δύο. Έχω πάει και στα δύο. Έχω πάει και στο Madison Square Garden και στο <laughs> Madison Είναι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Madison Square Garden που λένε ότι. <laughs> το Madison <match> Square, <laughs> <είναι> square <garden>, garden, όχι το T.T. <titi> garden <garden> <όχι> δηλαδή. Λένε ότι το Madison Square Garden είναι η Mecca, α πούμε. Εντάξει, προφανώ το λένε επειδή είναι και Νέα Υόρκη κλπ. Γιατί και η και δεν π... είναι τόσο. Ναι, παλιά ήταν όμω. Παλιά ήταν, αλλά και πάλι δεν είναι ότι κάνα καμιά δυναστεία ποτέ. Ωραίο Σκέψω ότι καθόμουν στο πιο ψηλό σημείο, το πιο φθηνό συστήριο Μα βοβαρδίζαν με μπλούζε από κάτω και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να φτάσει μπλούζα ναι, πάνω. Είναι ακριβά τη στήρα. Ναι. Τα πιο ακριβά τη νομίζω είναι στη Νέα Υόρκη. 20 δολάρια έδωσα εγώ. Το ελληνικό δαιμόνιο. Γενικά είναι πολύ ακριβά τα στήρα στη Νέα Υόρκη γιατί είναι μάλλον το πιο, προφανέ για να πα. Νέα Υόρκη, Αμερική, α πούμε. Πάντω και τη Βοστόνη ήταν πολύ ωραίο πριν αλλάξει. Δηλαδή που προσπαθήσαμε να πάμε στη Βοστόνη δεν βρήκαμε στήριο. έχω πάει και στο Wembley σε ένα 2-2 Αγγλία-Βραζιλία και έχει γίνει το αμήμητο εκεί το 13 είναι. έχω χάσει τα δύο γκολ στο δεύτερο μήχρονο. Γιατί δεν σου επιτρέπουν να πάρει την πύρα μέσα. Κάτι έχει γίνει, ή έχω ξεχαστεί. Δεν θυμάμαι τι έχει γίνει. Και έχω πάει να πάρω πύρα, έχω πιάσει κουβέντα με έναν. και έχω ξεχαστεί που έχω μπει στο 60. Άρα όχι. τι, δεν είδε κανένα γκολ. Δεν είδα, θα σου πω τώρα. Όχι κανένα γκολ. Νομίζω, κάτι θα σου πω πότε μπήκαν τα γκολ. Γιατί βρήκα και το ματσάκι. Λοιπόν, να, καλά το θυμάμαι. Το 1-0 έγινε στο 57. Το 1-1 έγινε στο 67. Έχω χάσει αυτά τα δύο γκολ. Από τον 5, δηλαδή, 5, έχω χάσει το, τον γκολ του Φρέντ το 1-0, το 1-1 του Τσάμπερλεν το 1-1 και μετά μπήκα στο 79-1-2 Γουέιν γουειν η 2-2 Παουλίνιο. Γιατί τα χάσαμε αυτά, Γιατί πήγαμε να πάρουμε μπύρα. Πήγα να πάρω μπύρα στο ημίχρονο, έπιασα κουβέντα. Α, είχε, α, okay. είχε, είχε ουρά, έπιασα κουβέντα μετά με έναν εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τι φάση μιλούσαμε. Και λέω, μου λέει άρχισε το μάτι τη. Ακούγαμε πανηγυρισμού, γκολ και τέτοια. Μου λέει εντάξει θα μπούμε. Φιλικό. Ωραία, Ωραί, ωραία εμπειρία. Έχασα και τα γάτια μου εκεί, κάτι δερμάτινο που μου είχε πάρει δέσπινα το ένα. Κρήμα. Δεν μπορεί να καταλάβει τι κόσμο. Μετά το ξαναείδα βέβαια στο Λουσαήλ. Το κατάλαβε. Στο Λουσαήλ. Πολύ κόσμο. Το, το καινούργιο Webble έχει δει. Δηλαδή. Το καινούργιο. Ναι, Πολύ κόσμο. Ναι. Ε, έτσι μια μεγάλη έκταση να φεύγει ο κόσμο όπω και στο Αλιάνο που το είδαμε. Θυμάσαι φέτο. Στη... <laughs> στο <laughs> ημιτελικό του Euro. <laughs> το έχω... Στο <laughs> Αλιάνο ήμασταν. Ήμασταν και στο Αλιάνο. Ναι. Αλιάνο και Ντόρτμουντ. Σίγουρα είμαστε στο Αλιάνο. Σίγουρα. Σίγουρα ναι. Δηλαδή, έχω πάει στο Αλιάντζ. Το θυμάμαι, Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Μόνο δεν ήμασταν πλάκα. Το θυμάμαι. γιατί κάναμε και το live μετά και φαινόταν πίσω ωραία το Αλιάντζ. Φωτισμένο. Πολύ ωραίο. Ωραίο γήπεδο. Και τη μπορούσε να μάθει πιο πολύ. Τη Ντόρμπουν ήταν πιο ωραίο το γήπεδο. Λοιπόν, το Weblay είναι παιδιά προορισμό top για να πα για παιχνίδι. Εντάξει, το συζητάμε. Μιλάμε για το ιστορικότερο γήπεδο τη Αγγλία κτλ. Ζηλεύω πολύ το φάνη. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία. Ωραίο ματ. Να δούμε και τι, μπορεί να κάνει η εθνική μα ομάδα. Γιατί είδαμε ότι με τη Γαλλία, α πούμε, με επί Πογέτ, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί και πολύ. Δηλαδή, έχασε μόνο ένα μηδέν, αλλά αν θυμάσαι το μάτ, ήμασταν για πολλά. Ναι, και με Ολλανδία μία από τα ίδια. Ε, εντάξει, είναι νομίζω το. Ε, εντάξει, όχι, είναι σίγουρα το πιο δύσκολο και το πιο απαιτητικό μάτ στην εποχή του Γιωβάνοβιτ. Ε, ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά η Αγγλία θα είναι η ομάδα που, με την οποία θα κοντραριστούμε ε, για την πρώτη θέση. Ε, το ντέρμπι είναι αυτή τη στιγμή του ομίλου. Το ντέρμπι του ομίλου, ναι, έχουμε δύο στα δύο. Ε, ήταν τα δύο παιχνίδια τα οποία όπω είπαμε και πριν ήμασταν στην Αργεντινή. Ε, derby το, εμείς, βέβαια, εντάξει, το, derby το το βλέπουμε εμεί, βέβαια. Εντάξει, το ντέρμπι το βλέπουμε εμεί. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άμα βέβαια πάρουμε ένα αποτέλεσμα θετικό, ε, μετά γίνονται όλα. Αυτή τη στιγμή έχουν και οι δύο ομάδε από δύο νίκε και μάλιστα με, με παραπάνω σκορ η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έκανε 3-0 με τη Φιλανδία και 2-0 με την Ιρλανδία. Οι Άγγλοι κάνανε 2-0 και στα δύο παιχνίδια. Ε, αλλά εντάξει, είναι οι δύο ομάδε που ξεχωρίζουν προφανώ από τον Όμιλο. Ε, προφανώ οι Άγγλοι δεν μα βλέπουν. Ε, ναι. Εμεί πιστεύουμε ότι είναι τέρμπι και θα πάμε εκεί να τα δώσουμε όλα. Ε, Στην εποχή Γιωβάνοβιτ, που θα κληθούμε να το κάνουμε και χωρί τον Ιωαννίδη. σω αυτή ναι. τη στιγμή τον. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερο επιθετικό τη ομάδα. Σίγουρα είναι από του καλύτερου παίκτε γενικότερα αλλά... τώρα αυτό καλύτερο. Ναι, είναι και λίγο υποκειμενικό. Είναι και ανάλογα το μάτσο, ίσω. Το Παυλίδη πάει, πάει πάρα πολύ καλά το παιδί. Αυτό λέω. Επειδή μου ότι λείπει ο Ιωαννίδη τώρα, αλλά υπάρχουν δύο παιδιά τα οποία παίζουν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Mm. Δηλαδή τώρα ο Παυλίδη παίζει συνέχεια στην Πενφύκα και προχθέ τη προάλλε στην μεγάλη νίκη τη Πενφύκα με την Ατλέτικο. Κέρδισε και πέναλτι. Κέρδισε πέναλτι, είναι μέσα σε όλε τι φάσει. Δεν του πάει μπάλα με τίποτα δοκάρι για δρύχε. να μπει μέσα. Ε, όχι Δεν... στο τέλο. Πώ πάει, Νομίζω πάει το και έξω. Ναι, στο 44 έχει φάσει για 2-0. Ναι, έχει φάσει, είναι μέσα στι φάσει γενικά. Από τα πόδια του περνάνε πολλά. Ε, το πέναλτι που κερδίζει είναι τρομερό γιατί, γιατί τον, πατάνε δύο άνθρωποι σε δύο διαφορετικά πόδια. Να, Ταυτόχρονα λέμε, μιλάμε για δεν τρομερό, τρομερό, ποτέ. πράγμα. Ε, ο Δουβίκα παίζει σε ψηλό επίπεδο επίση. Ο Γιωβάνο Βητσίπε δεν καλούμε κανέναν άλλον. Αυτοί είναι, τέλο, με αυτού πάμε. Δηλαδή δεν, αντικαθιστά, δεν αντικαθιστά τον Ιωαννίδη. Mm -hmm. Δεν κάλεσε yeah. κάποιον άλλον δηλαδή. yeah, θα πάει με αυτού που έχει γιατί έχει και το Μασούρα και του κάνουν αυτέ τι επιλογέ. Οκ, okay, yeah. το δεχόμαστε και προχωράμε. Ο Γιακουμάκη θα μπορούσε να κληθεί, είναι και λίγο μακριά. Είναι και τελευταία μακριά, στιγμή ναι. δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν πιάνει ναι. ρόλο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βοηθήσει ένα τόσο γρήγορο ταξίδι. Ναι, εντάξει, είναι πάντα το ταξίδι αυτό που ναι. είναι το Περατλαντικό είναι πολύ δύσκολο για να. Υπήρχαν κάποιε αλλαγέ κλήσει. Mm -hmm. Να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή, okay, ε, Στου τροματοφύλακε έχουμε βλαχοδήμο, μανδάτζολάκι. Ε, λογικά ο Ιωβάνοβιτ δείχνει ότι στηρίζει το βλαχοδήμο παρότι δεν παίζει. Mm -hmm. ε, πίσω έχουμε μαυροπάνο, χατζιδιάκο, κουλιαράκι, γιανούλη. Βαγιανίδη, ο οποίο είναι και αυτό σε μια περίεργη στιγμή με τον Παναθηναϊκό, έχει τεθεί στον πάγο. Τσιμίκα, Ρότα, Ρέτσο, Ντόι. Ναι, αυτή, είναι, αυτή είναι κλασική, δεν, νομίζω δεν έχει αλλαγέ εκεί. Στα χάφη έχει κάποιε αλλαγέ γιατί μπήκε ο Κουρμπέλη στη θέση του. Ε, ε, του Μπουχαλάκη. Του πουχαλάκι. σωστά. Ναι, ο Μπουχαλάκη δεν κλείθηκε. Μπακασέτα Μάνταλο, Ζαφίρη, Χιόπη Κουρμπέλη, ναι, αυτή είναι ψηλό στάνταρ και μπροστά τα γνωρίζετε κλασικά είναι και ο Τζόλη, είναι ο Μασούρα. Μπροστά είναι ο... Μασούρα, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Παυλίδη, Δουβίκα. Χατζηγιοβάνη, Τζόλη, Δουβίκα, Παυλίδη, Μασούρα. Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Σιώπη, Πέλκα, Κρουμπέλη, Μάνταλο, Μπακασέτα. Ναι, αυτή mm -hmm. Ε, κοίτα, ε, εντάξει, δεν υπάρχει κάποια τρομερή έκπληξη. Δεν, δεν είναι δηλαδή ότι πέφτουμε και από τα σύννεφα για κάτι. Ε, και του Τζόλι κλείσει είναι λογική mm -hmm. και, του, και των υπολείπων. Και του... Ε, εντάξει, ο Μασούρη έχει κάτι θέμα, αλήθεια, είναι. Δηλαδή, και, ε, προέρχεται από τον τραυματισμό. Αλλά οκ, το καταλαβαίνω ότι καλείται γιατί είναι και μέλο τη ομάδα εδώ και καιρό. Του Βαγιανίδη, αυτή τη στιγμή ο Βαγιανίδη είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν παίζει τον πάνω. Έχει τρία μάτσα, τέσσερα μάτσα που δεν παίζει. Δεν είναι πάρα πολλά για να πει ότι είναι και ένα ενεργό. Έχει παίξει φέτο αρκετά παιχνίδια. Λογικό να τον καλέσει. Ο Μπάλτοκ δεν καλείται. Και λογικό γιατί επίση δεν πολύ έπαιζε φέτο καθόλου τώρα και έχει κάνει δύο ναι, ο Μπάλτοκ δεν έχει κληθεί, α πούμε. Υπάρχει ο Ρότα και ο Βαγιανίδη. Πώ θα δείξει ένα μπακ να πάρει, εντάξει, νορμάλ είναι. Γιανούλη Τσιμίκα επίση τα δυο αριστερά μπακ. Νορμάλ, νορμάλ κλήσει. Ε, και ο Μανδά είναι μια σταθερά πλέον. Να το πούμε και αυτό. Βλακοδήμο Τζολάκη και ο Μανδά. Τζολάκη και ο Μανδά είναι δύο μικροί. Ο Μανδά είναι 23 χρονών. 24 βασικά περίπου. 23 βασικά. 23. Μια χαρά μικρή είναι για το Ε, ο Τζολάκη είναι 21. 22 ας πούμε, ε, πάει, είναι δύο παιδιά τα οποία έρχονται, έχουν έρθει ήδη, έχουν ήδη έρθει δηλαδή. Τα δύο τα παιδιά τα οποία όμω είναι πλέον το μέλλον τη εθνική αυτή τη θέση και μονιμοποιούνται νομίζω γιατί οι υπόλοιπε επιλογέ είναι ο Θανασιάδη, ο Πασχαλάκη και ο Διούδη. Είναι παιδιά τα οποία είναι over 30 χρονών. Δεν ξέρω αν θα. Ο Μπάρκα. Και ο Μπάρκα, ναι. Ε, οι τελευταίοι που κλείθηκαν, γι' αυτό το λέω. Mm. Ο Θανασιάδη, ο Πασχαλάκη, ο Δεν ξέρω αν θα ξανακληθούν, α πούμε. Πολύ πιθανό να ξανακληθούν, αλλά δεν ξέρω πλέον αν αν το πλάνο είναι να, να δοθεί, να δοθεί η είναι στα παιδιά που έρχονται και όχι στα παιδιά που υπήρχαν. Έτσι είναι και αυτό. Ο κάθε προπονητή το βλέπει διαφορετικά. Mm. Ε, Πάντω ε... από τερματοφύλακε είμαστε πολύ καλά. Ναι. Και στην άμυνα είμαστε καλά. Και στην επίθεση είμαστε καλά. Εκεί που ε, παραδοσιακά πονάμε από την ομάδα του 4 ή και του 14, θα πω εγώ. Ε, Τέλο πάντων από τι τελευταίε καλέ εποχέ τη Εθνική Ελλάδο είναι τα HAF. Ναι, εντάξει, τώρα, δηλαδή το... Καραγκούνι, Μπασινά, Κατσουράνι, ναι. ε, ακόμα και, και Σάμαρι. Σάμαρι ναι. Το ερώτημα είναι πότε θα κληθούν τα παιδιά του Ολυμπιακού, αν θα έρθει και από τη δική του η ώρα κάποια στιγμή. Έτσι. Ο Γιωβάνοβιτ είπε και για του δύο και για τον Μεντιλίμπαρ, είπε τον Μπράβο του που βάζει του μικρού και θα βοηθήσει αυτό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ε, θα δούμε για, το, για του δύο, για τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Είναι μέλη τη εθνική ομάδα πιο κάτω βέβαια, εντάξει, ακόμα. Αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι, αν ε, βασικά δηλαδή και με αρκετά λεπτά στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι μοιραία θα κληθούν στην εθνική ομάδα. Και είναι και λογικό. Ε, ειδικά για τη θέση του Μουζακίτη θα πω εγώ. Ε, ναι. Που το παιδί παίζει σε μια θέση που δεν θα πω ότι δεν έχουμε παίχτα, απλά Εγί. θα πω ότι πάντα χρειαζόμαστε κάτι Αυτό, καλό. Ναι, εννοείται πω έχουμε παίχτα. Όλα τα παιδιά προσπαθούν και δίνουν το καλύτερο. Ε, δηλαδή έχουμε και το σιόπι, έχουμε και το γκουρμπέλι, έχουμε και το μάνταλο που μπορεί να παίξει εκεί. Εντάξει, παίχτη με τα Εντάξει. χαρακτηριστικά του Μουζακίτη στο 6-8, στο 8 βασικά περισσότερο. Είναι, δεν ο βάζω ο τον μπακασέτα. Ναι, δεν βάζω τον μπακασέτα εκεί γιατί ο, τον έχω Είναι Α πούμε ότι μπορεί να παίξει και 8 μπακασέτα. Αλλά δεν τον, τον βάζω, ναι, ναι, δεν, τον βάζω, ναι, δεν τον βάζω. Τους άλλους, βάζω του άλλου. Βάζω κουρμπέλι, σιόπι κτλ. Μπουχαλάκι. Ναι, ο, ο μπουχαλάκι δεν είναι τόσο. Μπορεί, παίζει. Ναι, ναι, αλλά δεν είναι τόσο mobile, δεν είναι τόσο ευκίνητο, δεν είναι τόσο γρήγορο με την μπάλα. Ακόμα και ο Ντόι παίζει, ακόμα και ο Μάνταλο παίζει. Ναι. Ο Ζαφίρη μπορεί να παίξει οχτάρι, παίζει και δεκάρι. Να τον δούμε Ναι, να τον ναι. δούμε. Είναι μπορεί να βοηθήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο 8 δηλαδή και στο 10. Ναι, αυτή ε, είναι, δεν είναι άλλη. Όμως. Δεν είναι άλλη. Ναι. Ο Κρουμπέλη και ο Σιώπη είναι παιχνιδιά τα οποία είναι στο 6 περισσότερο. Ναι. Εντάξει, καθαρά. Ε, ε, στο 8 τι έχει, Μάνταλο. Ε, ακόμα και που χαλάξει από περισσότερο 6 μου κάνει μένα, αλλά τέλο πάντων ε, ο Μάνταλο είναι στο 8. Ο μάνταλο έχει στο 8 και του Ζαφύρι. που πιο πολύ 10 είναι παρά 10. Ε, δεν 8. έχει, αυτό είναι το θέμα. Άρα γι' αυτό λέω ότι ο Μουζακίτη μπορεί να είναι πολύ πιθανό να πιστεύω στα κοντά, δηλαδή αν συνεχίσει έτσι να κληθεί πρώτα από τον Κοστούλα πιστεύω. Πριν ναι. από τον Κοστούλα γιατί ο Κοστούλα πέσει σε θέσει που έχουμε παίκτε. Δηλαδή είναι μπροστά τα φόρμα είναι πολύ ψηλό επίπεδο και οι τρει. Τέσσερι, τέσσερι ναι, σε μάλλον. Εξτρεμ έχει Κωνσταντέλια, έχει Τζόλι, έχει Πέλκα, έχει Μασούρα. Ναι, δεν είναι εξτρεμ βέβαια. Εμεί σου βάζουμε εξτρεμ. Ο Πέλκα δεν είναι εξτρεμ. Ο... Ε, τι να κάνουμε τώρα. Ο Ντέλια δεν είναι Για εξτρέμ. μένα πιο καλά αποδίδει πάντω ο Πέλκα ω εξτρέμ παρά ω δεκάρι. Πάντω εξτρέμ δεν ξέρω, ως... Εξτρέμ, εξτρέμ, ως... Δεν τον λε. Βασικά, συγγνώμη. Ω δεκάρι θα ήθελα να παίζει δεκάρι. Mm. Αλλά δεκάρι μετά. αλλάζει όλη η ισορροπία. Δεξιά μπορεί να παίξει, αριστερά μπορεί να παίξει. Okay. Απλά εξτρέμ εξτρέμ είναι α πούμε. Ούτε καν ο Μασούρα μπορεί να πω ότι είναι εξτρέμ εξτρέμ. Με την κλασική έννοια. Ο Τζόλη. Ο Τζόλη, α πούμε ότι είναι τζόλις, πούμε, την εξτρέμ. Ειδικά αριστερά που μπορεί να κλείσει ο Κωνσταντάρι κιόλα. Ο Ντέλια ναι, περισσότερο στο 10, αλλά α πούμε ότι μπορεί να παίξει αριστερά καλά. Ναι. Εντάξει, παίζει. Παίζει, ναι, παίζει, παίζει, σίγουρα παίζει. Και αλλά... ο Δουβίκα για ναι. παίζει εκεί καλά. Θα δούμε, θα δούμε. Για τον Δουβίκα, Άξει, πιο πολύ φόρ νομίζω ότι και ο ίδιο θέλει να παίζει φόρ, πιστεύω. Αλλά φαντάζομαι και αυτό μπορεί να παίξει αριστερά. Ναι. Αριστερά κυρίω πιστεύω. Θα δούμε, υπάρχουν επιλογέ. Ο Γιωβάνοβιτ ε, θέλει να δει βελτίωση, το είπε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο να δει βελτίωση με, με τρει προπονήσει, γιατί τώρα η ομάδα μαζεύτηκε Δευτέρα, θα κάνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Παίζει. Ναι. Ε, τώρα Θε... τι να κάνει, σε τρει μέρε. Θεωρώ ότι αυτό το υλικό είναι υλικό εφάμιλο και αντάξιο μια καλή εθνική ομάδα για να πάει σε τελικά διοργάνωση. Είναι... είναι ένα υλικό είναι... άξιο μετά από χρόνια. Θα ξαναμπούσει το ίδιο ήταν και με τη Γεωργία. Ναι, ήταν το ίδιο. Ναι. Πιο όρημο, με διαφορετική φιλοσοφία πλέον του προπονητή Και πιο έτοιμο θεωρώ είναι, ότι είναι αυτή τη στιγμή. Μακάρι και το ελπίζουμε όλοι. Ε, εντάξει, το Nations League είναι ευκαιρία, αλλά δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να διακριθεί. Βέβαια και ο δεύτερο μπορεί να δηλαδή, έχει περιθώριο για να ανέβει. Ναι, αν ο πρώτο είναι η Αγγλία, που μάλλον θα είναι η Αγγλία, ε, λογικά θα πάρει την πρόκριση από τα προκριματικά. Η κλήρωση των οποίων γίνεται το Δεκέμβρη, οπότε έχουμε και ψωμάκι εκεί. Ε, και μετά μα δίνετε εμά η ευκαιρία ω δεύτερη μετά. Mm -hmm. Αλλά καλύτερα να βγούμε πρώτη, γιατί να μην βγούμε πρώτη, να ανέβουμε κιόλα. Ναι, όχι, μπορούμε να ανέβουμε και, μέσα από τη δεύτερη θέση, γιατί παίζει yeah. μπαράζο δεύτερη μπαράζο, θέση. Ναι, να ναι, ανέβει. Σωστό, ε, έχει ε... αλλάξει φέτο. Ε, Ακριβώ. Ε, είναι... Εντάξει, αν υποθέσουμε ότι οι Άγγλοι θα βγουν πρώτη, έτσι. Λογικά θα βγουν πρώτη, γιατί. Εντάξει, δύσκολα πιστεύω να. Μακάρι, αλλά δύσκολα να του πάρουμε. Θέλουμε οπωσδήποτε να του πάρουμε μία νίκη για να μα ισοβαθμίσουμε, να χάσουμε το να πάρουμε το άλλο. Άξι, ή να κάνουμε, ναι. να κάνουμε δύο χι. Να κάνουμε δύο χι, να μην χάσουμε σε κανένα από τα δύο μάτια μαζί του. Μετά έχουμε όλα γίνονται, την Κυριακή. Όλα γίνονται και να περιμένουμε αυτή να κάνουν κάποια γκέλα, ίσω κάπου κτλ. Δεν ξέρει, θα δούμε. Όλα είναι πιθανά. Ε, αρκεί την Πέμπτη να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παίξουμε στο ύψο των περιστάσεων. Να είμαστε στο ύψο των περιστάσεων. Πιστεύω ότι θα πάμε. ή θα πάμε τώρα με τριάδα πίσω. που δοκιμάστηκε από τον Γεβάνοβιτ. Mm. Ή θα πάμε με τα κλασικά εικονογραφημένα. Τριάδε εννοεί ε, μαυροπάνω κουλιεράκι στόπερα, ναι. ρέτσο. Τριστόπερ τώρα δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί. Φαντάζομαι είναι αυτοί που είπε. Ε, κουλιεράκι μαυροπάνω ρέτσο. Χατζηδιάκο μπορεί να παίξει. τσιμικας Τσιμίκα ε, ρότα. Τσιμίκα ρότα, ναι. Ε, άρα 5-3-2. Τρεις ναι, ναι, Μπακασέτας, ε, ναι, μπακασέτα. Σιώπη. Κουρμπέλη. Κουρμπέλη. Ναι, μπακασέτα σιώπη ναι. είναι οι άλλοι που τον Τόι μπορεί να, Και... να πάλι. Ναι. Που δεν νομίζω, λέμε τώρα. Ε, άρα όλη την πλευρά θα την πάρει ο Τσιμίκα και, και δύο μπροστά. και δύο μπροστά να είναι ο δηλαδή Βίκας ο ένα. Δουβίκα... Ή Τζόλι Παυλίδη, ή Τζόλι Δουβίκα, ή Μασούρα Παυλίδη. Όλα γίνονται αυτά. Δεν νομίζω ότι θα βάλει και του δύο από την αρχή του Παυλίδη και του Δουβίκα γιατί μετά δεν έχει άλλον. Δεν έχει άλλο να βάλει ναι. κανονικό. Οπότε Αυτή Στο... αυτοί του δύο δεν νομίζω ότι θα του βάλει. Ή Θέλει και ο Κωνσταντέλια Παυλίδη. Και ο Κωνσταντέλια Παυλίδη, βέβαια. Ναι, εννοείται. Το ξέχασα. Κωνσταντέλια Παυλίδη. Εύκολο. Όλα αυτά Άξ, είναι πιθανά. Ε, δεν ξέρω αν θα το κάνει ο Γεβάνο, θα παίξει με τριάδα. Ε, πιστεύω ότι υπάρχουν πιθανότητε να το κάνει γιατί παίζει μέσα στην Αγγλία. Η Αγγλία η οποία θα έχει τον Κέιν. Θα τον έχει τελικά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έκανε, έκανε κανονικά. Δεν, είναι, δεν, νομίζω, δεν, ξέρω αν θα παίξει βασικό, αλλά σίγουρα είναι στην αποστολή. Η Αγγλία η οποία. Να πούμε ότι δεν έχει κανονικό, προπο, κανονικό. Δεν έχει προπονητή προπονητή. Γιατί, δεν έχει βρει τον αντικαταστάτη. Υπηρεσιακό, υπηρεσιακό έχει ακόμα. Ναι. Υπηρεσιακό έχει. Έχει τον Λί ε, ο οποίο αν πάει καλά και στα μάτια του Νοεμβρίου, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, λέγεται ότι μπορεί και να μείνει βασικό, να, μείνει, να μονιμοποιηθεί δηλαδή. Άρα, παιδιά, όσοι είστε φίλοι των Άγγλων, να έφυγε στην Ελληνική Ελλάδα για να μην έχει η Αγγλία αυτόν τον προπονητή. Ναι, είναι να, δηλαδή, ο... δεν γίνεται ολόκληρη η Αγγλία να έχει. Ε, ναι, εντάξει, τώρα. είναι ο διάδοχο του Southgate, ε, αλλά προ το παρόν δεν έχει βρεθεί κάτι άλλο. επιστρέφουν ο Bellingham και ο Kyle Walker στην αποστολή τη Αγγλία. Δεν υπάρχει ο Μέινου, ο Κόνσα και ο Γκίμ White που είχαν, να έχουν κάτι θέμα τραυματισμού. Ε, σε σχέση με τι κλήσει του Σεπτέμβρη είναι εκτό ο Μαγκουάιρ, ο Λιβραμέντο, ο Μπόεν και ο Έζε. Και άκου τώρα το ωραίο, για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια η United δεν έχει ούτε έναν παίκτη στην εθνική Φοβέρο. ομάδα. Η United, η Manchester United δεν έχει ούτε έναν παίκτη. Φοβέρο. Γιατί δεν καλείται ούτε ο Ράσφορντ, ο οποίο έκανε κακή χρονιά. Ο Μαγκουάιρ είναι τραυματία, θα έχει κληθεί. Ε, ο Ράσφορντ, ο οποίο έκανε τραγική χρονιά πέρυσι και φέτο έχει ένα γκολ σε 8-9 μάτ. Και ο Μάουντ που είναι. Ναι. Ο, ο Άουρατο εδώ και ένα-δύο χρόνια, δεν, ούτε στο Μογγιούρο ναι. ήταν. Καλά, ούτε ο Ράσφορντ ήταν στο γύρο, ούτε ο Γκρίλι ήταν στο γύρο. Το Γκρίλι ήταν έγκλημα για μένα, εντάξει, είναι τραγικό. Το λέγαμε του το... Γκατσούρα, ε, Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο λάθο. Ναι. No. Ε, του Ράσφορντ το ακούω. Εγώ θα τον έπαιρνα το Ράσφορντ στο γύρο. Βέβαια, η αλήθεια Αλλά είναι okay. ότι ό,τι έγκλημα και να έκανε, δικαιώθηκε βάσει τη πορεία γιατί πήγε τελικό. Πήγε τελικό, ναι. Έτσι. Δεν Πώς... αρκεί όμω για την Αγγλία αυτό. Θέλει να το πάρει. Πήγε ξαναπάει. Δηλαδή, δύο φορέ την πήγε τελικό την Αγγλία. Τι άλλο να κάνει. Τάπα την πήγε ο Σάουθγκέτ. Πολύ καλά την πήγε. Αλλά δεν το πήρε όμω. Και η επιτυχία για του Άγγλου ήταν το πάρει, φίλε. Αγγλία, Αγγλία, είμαι. Δεν είμαι... Και να πάει. Δεν είχα, δεν πηγαίνανε. Δύο σερι γύρω πήγανε τελικό και το χάσανε. Ένα. Τι να το κάνω. Και το ένα ήταν εντό έδρα, ε. Το ένα ήταν εντό έδρα. Λοιπόν, Έτσι. δεν υπάρχει αριστερό μπακ στην αποστολή. Ο Σό είναι τραυματία, ο Τσίλ είναι ανέτοιμο. Άρα ένα εκ των Σάκα, Αλεξάνδρ Αρνοντ ή Πάλμερ θα παίξει αριστερό μπακ. Ε, που Arnold. δεν είναι αριστερά μπακ κανονικά. Νομίζω Arnold. ο Άρνολτ. Yeah. Ο μπορεί να παίξει γιατί παίζει δεξιά yeah. μπακ, μπορεί να παίξει αριστερά. Ε, δεν βάλει τώρα σε επιθετικό του. Ο Σάκα μπορεί να παίξει αριστερά, υποτίθεται επιθετικό yeah. μπακ, α πούμε, κάπως yeah. έτσι. Ο Πάλμερ δεν είναι κανένα. Μακάρι είναι να το βάλει ένα ποτέ, εντάξει, δεν έχουμε θέμα yeah. εμεί. Λοιπόν, αυτά για την Αγγλία τα είπαμε, πήραν και αυτοί δύο νίκε. Ναι. Yeah. Ε, ήταν το γνωστό το θέμα έτσι, για όσου θυμούνται στο Ιρλανδία, Αγγλία που φάλανε γκολ και οι δύο παίκτε που ήταν Ιρλανδοί, mm. είχαν Ιρλανδική καταβολή, ο Ράι και ο Γκρίλι. Έγινε χαμό. Έγινε χαμό γιατί και οι δύο παίξαν στι μικρέ εθνικέ τη Ιρλανδία. Μετά το γυρίσαν το έργο, πήγαν στην Αγγλία. Και εγώ θα το γυρνούσα το έργο, να πω την αλήθεια. Στην Αγγλία θα πήγαινα. Ε, ναι. Ο ένα πανηγύρισε, όλο δεν, δεν πανηγύρισε. Ο, ο Γκριλι πανηγύρισε, ο Ράιζα πανηγύρισε. Ναι. Λοιπόν, να τάξει. πούμε ότι έχουμε και την ΕΦΑ μαζί μα πριν πάμε και στο προγνωστικό. Έτσι. Ε, μία από τι καλύτερε εταιρείε ενέργεια, φυσικό αέριο. Την έχουμε επιλέξει και οι δύο και την έχουμε επιλέξει σε στιγμέ που δεν, δεν, γνωρίζαμε ότι δηλαδή είχε έρθει, δεν, δεν ξέραμε ότι θα, είναι, θα, υπάρχει τέτοια σύνδεση και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε τα προνόμια που σας δίνει μια εταιρεία ενέργειας όπως η EFA Energy, μπορείτε να πείτε στο efaenergy.gr για να βρείτε πράγματα τα οποία δεν θα βρείτε σε άλλες εταιρείες. EFA Energy μόνο, του ε, τους αγαπάμε και τους στηρίζουμε γιατί μας στηρίζουν και αυτές τις δύσκολες μέρες του χειμώνα που χρειάζεται το αέριο. Έρχονται Έρχονται Χωρίς ερήτρες, Χωρί περίεργα πραγματάκια, χωρί αστεράκια στα συμβόλαια και χωρί, σημαντικότερο από όλα, χωρί έναντι, έναντι λογαριασμό. Με καθαριστικού μόνο. Μαγικό είναι αυτό, παιδιά, να ξέρετε. Είναι πολύ Φυσή. δυνατό. Ε, θα σας, αν το ζήσετε, μετά δεν θα μπορείτε να ζήσετε χωρί τέτοιου λογαριασμού. Ναι. Αν γυρίσετε μετά στο έναντι, δεν είναι πρόβλημα, να ξέρετε. Οπότε ζήστε το για να έχετε να λέτε κιόλα. Ναι. Once you go F, you never go back in. In <laughs> <Κανονικά, laughs> δεν μπορεί να γυρίσει. Λοιπόν, το μάτι είναι πολύ δυνατό. Έχουμε και μάτσε, βέβαια την Κυριακή, αλλά το ψωμί όλο είναι την Πέμπτη. Το περιμένω πώ και πώ, γιατί θέλω να δω αν αυτή η εθνική του Γιοβάνοβιτ είναι ικανή να ανταπεξέλθει σε τέτοιο παιχνίδι. Γιατί ο Πογέτ μα έδειξε ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει η εθνική σε τέτοια παιχνίδια. Στην Ολλανδία χάσαμε πάρα πολύ εύκολα και στην Γαλλία χάσαμε επίση πάρα πολύ εύκολα. Και στα δύο παιχνίδια τα πολύ ψηλή δυσκολία, απαιτήσεων. Στη Γαλλία δεν χάσαμε εύκολα. Και πώ δεν χάσαμε εύκολα. Χάσαμε ένα 0-0 το τελικό και έπαινα 5 δεν χάσαμε εύκολα, αυτό λέω. Εσταμάτα. Θα έπρεπε να χάσουμε εύκολα. Αυτό λέω. Ναι, <laughs> αλλά δεν ε, χάσαμε. Θυμάσαι ε, όμω ότι... στο τέλο τέσσερι με έναν. Ναι, θυμάμαι. <laughs> <laughs> που είπα πέντε δεν είναι μπάλα. Έχασε αλλά... πέναλτι. Νομίζω δε, δε, δε η Γαλλία. Δεν θυμάμαι αν έχασε πέναλτι. Θυμά... Θυμάμαι σίγουρα ότι έκανε πέναλτι ο Μαυροπάνο. Έχασε νομίζω, νομίζω ένα και έβαλε δεύτερο. Και, κάτι τέτοιο. Κάτι... Και θυμάμαι ότι στο τέλο βγαίνουν σαν. Ε, Ορδέ κατεβαίνουν και δεν πήρε μπαλά μέσα. Ενώ, αυτό που που περιγράφει και συμφωνώ απόλυτα, είναι ότι δεν έδειξε η Ελλάδα του Πογέτη ότι μπορεί έδειξε. με αξιώσει να κοντράρει μια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, άλλο, και ακόμα και να μην έχανε, δεν, ήτανε, όχι, δεν, δεν ήταν μια απόδοση μια ομάδα που την κοιτάξει στα μάτια. Όχι, δεν μπορούσε ούτε μέσα στην Ολλανδία και αν θυμάμαι καλά. Με τη Σουηδία θυμάμαι εγώ ένα, ένα μεγάλο παιχνίδι που η Σουηδία όμω δεν είναι δεν ούτε Γαλλία. Ούτε Γαλλία ούτε Ολλανδία. Ναι. Και επίση με τη Σουηδία χάσαμε πάρα πολύ εύκολα. Σβηστά χάσαμε. Ναι, με 10 ώστε... παίκτε όμω, γιατί κάνουμε το πέναλτι. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι, θυμάμαι. Μέχρι τότε, θα... τότε πηγαίναμε καλά. καλά ε, κάνει ένα λάθο κάποιο. Ο θυμάμαι... πάνω, κάνει αυρωπάνος. το πέναλτι. Ε, χάνουμε πολύ, χάνουμε ψηλό αν θυμάμαι καλά, και μέσα με την Ολλανδία. Ψιλοεύκολα χάνουμε πάλι. Νικήσαμε. Όχι... Με την Σουηδία μέσα. Με... Όχι, όχι. Α, με την Ολλανδία. Με, την Ολλανδία, ναι, ναι, ναι. Σουηδία, ναι, ναι, ναι. με τη Σουηδία ναι, κάνουμε καλή εμφάνιση μέσα. Με την Ολλανδία μέσα δεν κάνουμε καλή εμφάνιση. Μέσα έξω δηλαδή. Και με τη Γαλλία μέσα είναι που είναι διάφορα τελευταία γονεί. Και οκ, okay, κανουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Να 2-2, αν θυμάμαι καλά. Ναι, με έναν γκολ του Ιωάννη. Ναι, που του έχει κάνει ο Ιωάννη όπα, Οκ. Αλλά είναι. Οκ, okay, δεν λέω. Αλλά ήταν τα ματ. μα. τουλάχιστον. Για να δούμε. Ε, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι πραγματικά. Μια πολύ καλή συγκυρία να γυρίσουμε σελίδα και να ε, μετά από 10 χρόνια την, από την τελευταία επιτυχία να ξαναγεννηθεί αυτή η φλόγα μέσα μέσα μα για την εθνική Ελλάδα. Αυτά είναι Ελλάδος. που τα πανηγυρίζει ο κύριο Πογέμπη, δεν ξέρω να το θυμάσαι. <συμμάσαι> που γέμισε το Εμεί τα κάνουμε αυτά, λέμε, τα καταφέραμε. Τώρα <συμμάσαι> Πογέμπη για παραθυναϊκό, πώ έχει γίνει αυτή η σύνδεση. Ε, δεν ξέρω, μακάρι να γίνει. Μήπω πολύ... να του στείλω μήνυμα γιατί μιλάμε. Πολύ φίλο μα. Του στείλω. Πε του, θα χτίσει τον παναθυναϊκό. Θα ρωτήσω. Δεν νομίζω. Τι, δεν νομίζω, δεν νομίζω να έρθει. Δεν πιστεύω γιατί δεν, τον θεωρώ κορυφαίο επίπεδο επιλογή που διαφημίζεται με τον Παναθηναϊκό ότι θα είναι ο επόμενο και όχι τον του γύρω-γύρω. Mm. Ε, ότι θα είναι ο επόμενο mm. mm. αν φύγει, Πα, πανωράφι, Όταν φύγει ολόνος, yeah. μάλλον, ο από το Όταν φύγει ο Έχουμε τίποτα για Λανουά, το φίλο λανουά, σου. Μα, όλα καλά, όλα, όλα Μόνο οι θα κάνει κατά, όλοι οι άλλοι τα κάναν τέλεια. Από ό,τι φαίνεται. Ε, εντάξει. Εγώ συμφωνώ στα περισσότερα μαζί του, αν όχι σε όλα. Από πριν. Αυτό μαζί ναι, ναι, ότι. Εσύ ναι, σωστό, αυτά τα είδη, δεν yeah. ε, Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, εγώ ξαναλέω το τη Μιλάμε τώρα για πράγματα. Το πέναλτι το πρώτο, εγώ πιστεύω ότι δίνεται. Δηλαδή, άμα θε να το. Αμα άμα, άμα το δώσει, δεν σου πει κανεί γιατί το δώσει. Πιστεύω. Ε, ε, ε... εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Απλώ okay. αυτό που λέω είναι ότι έχουν δοθεί τέτοια πέναλτι ε, ε, το ίδιο ε, λέμε με επαφέ. Το ίδιο λέμε γιατί απλώς και εγώ. Δεν σημαίνει ότι ήταν επειδή δόθηκαν. Ε, εγώ λέω ότι δίνεται γιατί υπάρχει ξεκάθαρα επαφή. Και... Ναι. Θα πει κάποιο, Α, επαφή είναι πέναλτι. Ναι, σε, αυτή τη, σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο Οποιαδήποτε επαφή yeah, κάνεις, κάνει είναι πέναλτη. Για δεν είναι μένα. Απόψη μου, εντάξει, μπορώ να κάνω λάθο. Ε, ε, ε... κα Καταρχά, όλε οι φωτογραφίε που κυκλοφορούν δείχνουν ήδη τον Περέρε να, να, είναι έτσι. Δηλαδή, δε ποιο είναι, φίλο Γκαρίντσα, έτσι περπατάει. Δεν στέκομαι στι φωτογραφίε. Δεν τι φωτογραφίε. Όχι, που να δείξουν τι θέλει. Ωραία, Ωραία, Ωραία που... σταματά και Συμφωνώ, έχει δίκιο. Δες το βίντεο. Έχει ήδη είναι. παίρνει κλίση, ρε φίλε. Ξεκάθαρα, φίλοι. δεν σου λέω ότι Πουσποντζί. πάει να το πουλήσει το πέναλτι. Ε, Ξεκάθαρα, ναι. δεν σου λέω ότι πάει να το πουλήσει. Δηλαδή Αλλά... πέφτεις, από πριν, άρχισε να πέφτεις από πριν και μετά λες η επαφή με έριξε. Ε, πώς έριξε επαφή, αφού αρχίσεις και πέφτεις. Πάει να το πουλήσει. Δηλαδή πάει θες να, να το μιλήσει. βάλει. και λέει έχω διαβάσει και... Μην πω τώρα τι έχω διαβάσει και λέει ένας παίκτη ο οποίος έπαιξε τελικό Champions League λέει να πάει να... Δεν έχει να κάνει αυτό. Ρε παιδιά, Θέλετε να γράψετε ένα επιχείρημα. Οκ. Okay. Δεν, ε, δεν θα πω πού το διάβασα και τι έκανα. Μην προσπαθείτε θέλοντα να γράψετε την άποψή σα να βάζετε επιχείρηματα. Δηλαδή, έχουμε δει να κάνουν ε, θέατρο οι μεγαλύτεροι παίκτε του κόσμου. Δηλαδή, τι προάλλε έβγαλε ο Ζήκο για το Μακελελέ, που έκανε θέατρο. Ε, να αρχίζω δηλαδή, ο... να λέω. <laughs> <laughs> τι να πούμε, <laughs> δηλαδή, <laughs> να λέω, τσιτς, δηλαδή, δηλαδή, ο Περέιρα, άμα θέλει να κάνει θέατρο, θα σκεφτεί ότι έπαιξε τάμπεζούλη και δεν κάνει θέατρο. Να αρχίζω να λέω τύπου που έχουν κάνει. Ε, Κλεψιέ σε γήπεδο. Ε, 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 Μαραντόνα έβαλε γκολ με χέρι. Ε, ε, ο, ε, ευάλι, γόλ, ευάλι, γόλ, ευάλι. ο ο, ο, έβαλε γκολ με χέρι. ο, ο, Ρονάλντο δεν, ε, δεν, έπεφτε δεν, να πάρει πέναλτι. Πόσα πέναλτι έχει πάρει με τη Ρεάλ. Το θυμάστε το Ριβάλτο τι το έκανε τον Τουρκμπάλα με την Τουρκία στο Μουντιάλ. Που έπεσε ναι. στο κόρεα και έκανε τον νεκρό. <σκλειά> Μην αρχίσουμε τώρα και τραδιάζουμε. Όλοι τα έχουν κάνει. <σκλειά> ο, 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 αν όχι όλοι, περισσότεροι τα κάνουν. Ο Κρισιάνο δεν πέφτει να δεν βουτάει. Βουτάει. Δεν έχει βουτύξει στο παρελθόν. Πολλέ φορέ έχει βουτύξει στο παρελθόν. Φιλεομαραντόνα, έβαλε γκολ με χέρι. Τι, και να που... Τι να πούμε τώρα. Μπάλα, είναι μέσα δηλαδή, υπάρχουν αυτά. Δηλαδή είναι δυνατόν να πει το έβαλε ο Μαραντόνα, δεν θα το κάνει ο Περέιρα. Πήγε να Δεν, λέω, και... ότι το... δεν λέω ότι το κάνει, λέω αν είναι να αν το, Όχι, κάνει. Έχω το κάνει. Και εγώ σου λέω αντί και το έκανε. Είναι μέσα στο κομμάτι του, 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 του παιχνιδιού. Το να προσπαθήσω να κερδίσω κάτι για την ομάδα μου και για τον εαυτό μου. Θα προσπαθήσω. Δεν λέω να κοροϊδέψω, αλλά θα προσπαθήσω να, να κάνω υπερβολικό κάτι για να φανεί mm. ότι είναι μαρκάρισμα. Οκ, okay, αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Όλοι το κάνουν. Και, και ο Μέση το κάνει. Όλοι, όλοι. το κάνουν. Τα επιχειρήματα αυτά δεν μπορώ. Δηλαδή, OK, πε την άποψή σου αυτή, μην, μην προσπαθεί να, να κάνει επίκληση σε ένα συνέστημα κάποιου ότι αυτό ο παίκτη δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Ποιο είναι αυτό και δεν θα το κάνει. Όλοι το κάνουν. Αν το κάνει τελικό έτσι, θα δεν τον δεχτώ που είπα για τον Περέιρα. Εκεί να πω ναι, άστα, μην το κάνει τελικό τσάμπι λίγο. Ναι, okay. Αλλά μέσα στο αγρίνο μου το κάνει. <laughs> δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. <laughs> 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 Τέλο πάντων. <Πώς φάνε>. Ε, <laughs> ε, κοίτα, εγώ, εγώ, είπα και κάτι άλλο πιο πριν και θέλω, θα το ξαναλέω πραγματικά. Όσε φορέ υπάρχει τοξικότητα σε εκπομπή, θα λέω τι άλλο θέλετε. Έχουν έρθει ξένοι διαιτητέ. Mm. Έχει έρθει το βαρ. Ε, έχει έρθει η εξήγηση των φάσεων. Όχι όλων βέβαια. Τον Όσων ε, κρίνονται Όσον ότι, διαιτής, ότι, είναι λάθο. Ναι, είναι, υπάρχει αυτή η περιορισμένη ατμόσφαιρα, δηλαδή ανοίγει ε, ένα ραδιόφωνο, ακούσει έναν ε, ε, ξέρω εγώ δημοσιογράφο σε άκρη στιγμή και λέει: ε, Να πούμε ότι ε, ζούμε πολύ ωραίε στιγμέ. Τα τρία τελευταία χρόνια βλέπουμε τα τρία πιο αμφίροπα πρωταθλήματα. Ε, οι πρωταθλητέ κρίνονται στο τέλο. Ε, άμα κρίνονται στο τέλο, οι πρωταθλητέ. Μην ρε Πού ή. Η... Ένα είναι αυτό. Λε, τι Δηλαδή τι κρίνιζε για σφαγέ αφού στο τέλο αυτό στο πέν, το πέντε το Πώ γίνεται και τα δύο μαζί. Ένα είναι αυτό. Έτσι. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέγαμε όταν άλλαξε η μορφή του προαθλήματο. Γιατί αφού ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών, γιατί άλλαξε η μορφή του προαθλήματο. Αφού μα άρεσε. Το άλλες. play off ναι. Yeah. Γιατί yeah. άλλαξε. Μα ή, ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Για μένα ισχύει ότι βλέπουμε τα πιο αφήρωπα πρωταθλήματα που θέλουμε. Δεν ισχύει. Και, μα βοηθάει και το γεγονό ότι οι ομάδε είναι καλύτερε. Αφισβητεί κανένα ότι ο Πάκ το πήρε δίκαια Ούς, πέρσι. Προφανώς. πέρσι. Προφανώς. Ότι η Άκ το πήρε το double πρόπερσι. Προφανώ και το αφισβητεί. Ότι ο Ολυμπιακό τρία χρόνια με βάρ και ξένου διαιτητέ το παίρνει 20 βαθμού διαφορά. Τι να πούμε τότε. Τα τρία πρώτα του βάρ τα πήρε ο Ολυμπιακό. Τα τρία. Τα 19, 20, 21, 22, 23, Τα τρία. Τα τρία. Ναι, ναι, τρία, 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 τρία. τρία. τρία Πρώτο τα πήρε ο Ολυμπιακό. Υπάρχει ξεκάθαρα ένα, ένα, κά, κάτι, κάτι το οποίο δεν, δεν, υπάρχει, δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Όλε οι ομάδε είναι διεκδικήτριε. Δικ, αυτό δεν υπήρχε πριν. Τι, Τι κάνουμε, να το πούμε και αυτό έτσι. Δεν με είναι το να σφάζω πανετολικό στην Άιτορ. Ναι. Να. το πούμε και αυτό από την άποψη ότι. Ε, γιατί αυτό που θέλει να πουλήσει, ότι. Α, κοιτάξτε να δείτε, με εμά. Με εμά όταν λέω. Όταν εμεί έχουμε τα ενία του ελληνικού ποδοσφαίρου, το, παίρνουν, το παίρνει το διαφορετικό και πάντα είναι ανταγωνιστικό. Ναι, να το πούμε ότι ισχύει αυτό. Απ' την άλλη όμω είναι και όλε τι διεκδικήτριε. Είναι όλε καλέ ομάδε. Γιατί παλιά, δεν ξέρω να το ξεχνάει ο κόσμο, ε, Παναθηναϊκός δεν υπήρχε να διεκδικεί πράγματα. Ε, η Άκα παίζε β' εθνική και είχαμε εθνική δύο χρόνια. Ο Πάο έμενε 20 πόντου πίσω. Άρα δεν είναι μόνο ότι η διαιτησία και το βαρ, είναι και ότι οι ομάδε είναι πολύ καλύτερε όλε. και ο Παναθηνακό είναι πολύ καλύτερο, η Άκα είναι πολύ καλύτερη, ο Πάο χρειάζεται να θεραπεί ο διεκδικητή. Εδώ καλά καλά λέμε φέτο ότι ο Άρης μπορεί να μπελεχτεί. Φαντάσου. Έτσι. Οπότε όλα είναι καλύτερα από αυτή την άποψη. Το, τα γήπεδα δεν είναι όλα καλά. Αυτό τα είναι τα θέμα. Δεν είναι. δεν είναι. όλα καλά, ειδικά τη Λεβαδιάς. Ε, αλλά άλλα. Τα Γιάννα πει δεν είναι τα καλά γήπεδα όταν είναι τα Γιάννα. Οκ. Okay. Αλλά αυτά λύνονται, ρε παιδί μου. Λίγο, λίγο θα λυθούν. Αν ανέβει η ΑΕΛ, πούμε, θα είναι ένα ακόμα ωραίο γήπεδο για να παίζει. Αν είναι καλό το χορτάρι, δεν ξέρω πώ θα είναι, αλλά τέλο πάντων. Για no. να ανέβει ο Αν ανέβει ε. αν mm. Καλαμάτα, α πούμε, έχουμε ένα θέμα mm. εκεί. Ναι, Αυτό είναι όμως. μακρινό σενάριο. Okay. Μακάρι να ανέβουν και αυτέ τι τρει ομάδε που είπε: Δύο ανεβαίνουν. Αλλά ε, μάλλον η Ερακλή φέτο θα το χάσει το τρένο, όπω φαίνεται. φαίνεται. Οπότε α ανέβει φέτο η, η, η Καλαμάτα και η ΑΕΛ. Mm. Δύο πολύ ωραία ταξίδια και για του φίλου ε, των ε, ομάδων που θα ταξιδέψουν. Για... Δεν θα πω μόνο των μεγάλων ομάδων γιατί βλέπω γενικά ότι ταξιδεύουν κι άλλοι. Δηλαδή είδα και φίλου του Όφη, Σέρε. Ναι, ρε, παντού πάνε. Είδα και, και οι Σερέοι πάνε. Και... Σερέοι πήγαν στη Λαμία στο διπλό που κάνανε. Ε, είναι, εντάξει, γιατί είναι μην πα. Του πανετολικού ταξιδεύουν. Ακριβώ. Γιατί μην πα, άμα ναι, είναι, ναι. τα ταξίδια είναι. Και τα Γιάννα φυσικά έχουν πολύ κόσμο. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι φέτο. Είναι ωραία διαδικασία. Ναι. Έτσι, είναι ωραία διαδικασία. Εκείνη η μέρα την αφιερώνει την ομάδα σου, ναι, έτσι, έτσι, θα πα να ταξιδέψει, θα δει να πα να φά, θα πα να. Ήρεμα πράγματα, όμορφα και ωραία. Μόνο εμεί θα... είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ σε, σε ένα στούντι. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, για να να, να ψυχαγούμε εσά και να σα κρατάμε στο entertainment. Yeah. Μια χαρά είναι, μια χαρά καλά, καλά τα μπαλανούα. Και πολύ καλά τα είπε και για το Ρέτσο, έτσι. Γιατί πραγματικά. Στη φάση προς. αυτή, η τρέλα Άλλο αυτή με το προς προς. πέναλτι αυτό. Ε... Κατεβάζει, λέει, έλεγε ένα ε, που έβλεπε, κατεβάζει, Λέει σα, σαν τριάρι, λέει την μπάλα, λέει rebound. Πού τα έχετε δει αυτά, φίλε. Δεν, δεν έχει καμία επιλογή ο Ρέτσο εκεί, δεν βλέπει καν την μπάλα. Ε, μπράβο να πω, βγάζω το καπέλο μου <laughs> στην κυρία Λαμπαδαρίου που σε εχθρικό έδαφο. Ε, κατάφερε να σταθεί στα πόδια τη και είπε την άποψή τη. Μα να σου πω κάτι, ο, ο Αλαφούζο πραγματικά τώρα. Αν εξαιρέσει ότι βγάζει ένα κοινό που οκ, okay, εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και στο Sport FM, και, στο... και στο, Sky δίνει την ευκαιρία στην αντίθετη άποψη. Πραγματικά, όχι, αυτό το, δηλαδή... δίνω... Full. Είναι ο μόνο ο οποίο το κάνει. Να το πούμε αυτό. Λαμπαδαρίου και μάλιστα έχει πια τα κάρα. <σταλά> <έτσι>, γιατί τη <σταλά> λέει ο Βόγλη. Να βγάλουμε λέει φανέλες, λέει και ονόματα. Και τη λέει, και λέει η Λαμπαδαρίου. Λέει, λέει, αν βλέπαμε λέει και ονόματα θα λέγαμε άλλα λέει. <σταλά> <σταλά> λέει, θα λέγαμε άλλα δηλαδή. Μπράβο τη, <σταλά> όχι <Λάβο σταλά> μπράβο τη πραγματικά γιατί είπε <σταλά> Υπερ. πίσω ότι εντάξει δεν είναι πέντα, λέει, Δεν είναι γιατί πραγματικά δεν έχει ιδέα ο Ρέτσο που είναι η μπάλα. Περιμένουμε και τον κύριο Σπάθα μια αντίστοιχη. Κύριο Σπάθα το πάει αλλιώ το έργο. Εντάξει θα βλέπει, θα βλέπει. Είναι ένα τραγούδι του Κραουνάκη που λέει. Mm -hmm. Έτσι τα βλέπει ο κύριο Και πάντως. όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Τι να κάνουμε. <laughs> Εμεί πάντω δεν φοράμε γυαλιά, οπότε <laughs> Όχι. μπορούμε να λέμε ότι βλέπουν τα ματάκια μα και εγώ που φοράω και γυαλά, γυαλιά, κανονικά ε, έχω τέσσερα μάτια που λένε Έτσι. που λέγαμε παλιά. Ότι βλέπουν τα ματάκια μα, παιδιά. Εμεί οι δύο δηλαδή, γιατί ο Κατσούρη δεν μιλάει για την τσία. Ναι. Ο Ζαγόρ δεν, δεν μιλάει, δεν μιλάει μπροστά. Μπροστά, ναι, μπροστά. Μια χαρά τα <laughs> λέει σε εμά. Ναι. Ε, ο Ζαγόρ δεν, έχουμε... δεν τον έχουμε βάλει ακόμα σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί ε, είδες, είδες, καθόλου Ζαγόρ πως τι είπε τίποτα, γιατί κάτι γράψαν έγινε, ότι... Έγινε, έγινε χαμός με το χέρι, όχι με το, με το ρέτσο, με το ρέτσο. Τι. Γιατί είπε ρε παιδί μου ο Ζαγόρ ότι δεν είπε είναι πέναλτι, δεν είναι. Ο Φίσας το πήγαινε λίγο προς το είναι. Όχι ότι έλεγε ότι είναι, αλλά έλεγε εντάξει όμως δεν είναι μια κανονική φάση. Κανον... Μια κανονική φάση. Ναι. Και έλεγε ο Ζαγόρ, εντάξει ρε παιδιά, είναι δεν είναι, θα μα εξηγήσουν κάποια στιγμή τι είναι και τι δεν είναι. Να ξέρουμε ακριβώ τι ισχύει με τα χέρια. Αυτό είπε ο Ζαχώρη. Δηλαδή, γιατί έχουμε μπερδευτεί, λέει: Έχουμε καταμπερδευτεί με τα χέρια. Τι είναι και τι δεν είναι. Βγάζει ο ΕΦΑ μια directiva τη προάλληση. Α, τελικά το κουκουρέγιο είναι πέναλτι. Ναι, το άλλαξε. Δηλαδή αλλάζει τι, ο, 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 ο τρόπο και η προσέγγιση. Πάντω είναι αστείο ε, σε κάποιου φίλου Σάι. Συγγνώμη, και φυσικά ναι. το λογικό είναι να είναι πέναλτι ε, του κουκουρέγια. Και το λογικό Τον... είναι και του Μουκουντή να είναι Ακριβώ, Ακριβώς, και ήθελα να καταλήξω. Είναι αστείο Για γιατί θα είπαμε κα... και τότε. κάποιοι φίλοι της Άκης ζητούσαν πέναλ το χέρι του παντολικού και λέγανε ότι δεν είναι πέναλ το χέρι του Μουκουντή. Καθαρό πέναλ είναι του Μουκουντή, ε, του... Του Μουκουντή. Ε, το, το έχουμε είναι. πει και τότε. Ε, όσοι το δουν προσωπικά, ο Μουκουντή πάει προ την μπάλα. Δεν, δεν κουνάει το χέρι προ την μπαλά, ναι, κουνάει το, το σώμα το προ την μπαλά. Είναι καθαρό, πάνω, λέμε, τώρα, τι να δεν λέμε. Δεν τα αυτονόητα, δεν να τα Και πάλι όμως αυτό θέλω να πω ότι λάθη θα γίνουν. Ε, προφανώ θα γίνουν. Θα γίνουν λάθη. Εντάξει, δηλαδή, όταν, πάρα, αν το, πάρα. Πάρα. το πάρει η το τέλο τη σεζόν, δεν θα πούμε ότι δεν το πήρε δίκαιο επειδή έγινε ένα λάθο στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Όχι. Αυτό θέλω να πω. Μην τρελαίνεστε με τι σφαγέ και με τα τα παίρνετε, τα κάνετε, είστε άσχετοι, δεν βλέπετε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εσεί θέλετε σε κάθε ματ να νικάει η ομάδα σα και όταν δεν νικάει να βρίσκετε τη διτσία. Τι να Όχι, όλοι κάποιοι δυστυχώ είναι έτσι. Για αυτού λέω. Υπάρχουν ε, και βέβαια και ναι. άνθρωποι του χώρου μα που τα πυροδοτούν όλα αυτά και, και αναλώνονται σε τέτοιε συζητήσει ε, και πολύ, Εντάξει, πολύ ωραίε συζητήσει και ουσιαστικά. Το ψωμί του όλο βγαίνει από αυτό. Εμεί δεν μα αρέσει αυτό. Έτσι. Θα κάνουμε την κουβέντα μα για τη διετισία. Γιατί είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου, είναι η τρίτη ομάδα που παίζει και πρέπει να τη σχολιάζει. Αυτό είναι το δίκαιο. Ναι, και με, το σωστό. με αφετηρία, όχι ότι με αφετηρία τα το παίρνει. Ότι oh, τα... ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, θα κάνουμε την κουβέντα με τη δεξία. Με αφετηρία, ένα λάθο, μια ανικανότητα, μια λάθο εκτίμηση, αυτό. Ναι, όχι, πάντα... θέλει να σφάξει τον ένα, θέλει να σφάξει τον άλλο. Προφανώ. Γιατί εκεί δεν μπορεί δε, να, ναι, να βγάλει άκρη. Φυσικά απενεργοποιεί τη συζήτηση. Δεν υπάρχει νόημα να την κάνει γιατί δεν, δεν, δεν έχει βάση η συζήτηση. Πάει σε ένα άλλο κομμάτι, πάει στο κομμάτι τη. Ε, Τη ε, της σκιά και του σκοταδιού και το τι μπορεί να συμβαίνει πίσω mm. από κουρτίνε και του παρασκηνίου που δεν τα ξέρουμε κιόλα για να τα πούμε. Έτσι mm -hmm. και Δεν έχει νόημα να τα αναλύουμε. Λοιπόν, λοιπόν πάμε ας... να δώσουμε το προγνωστικό. Ε, να πούμε ότι η Αγγλία παίζεται φαβορή ε, στο Stickman. Ε, Μισό λεπτάκι λίγο να ανοίξω τι αποδόσει. Ε, να πούμε ότι έχουμε ένα προγνωστικό ε, το οποίο δεν εχει void βόητ παρότι είναι ασιατικό. Ε, λοιπόν, Αγγλία-Ελλάδα. 1-30 ο Άσος στο στοίχημα το Χ5-10 και το διπλό 12. Over 2,5-82, under 2,5-2. goal γκολ 2 .30, no goal 1.57. 57 Και εμεί θα πάμε όχι με τη διπλή ευκαιρία Χ2 που παίζεται στο 3,70 που και αυτό είναι μια πολύ καλή απόδοση. Εντάξει, ναι. είναι δηλαδή, λίγο H2, H2, απλώς εκεί, εκεί δεν είναι πολύ καλή. Δηλαδή το Χ2, απλώ εκεί δεν παίρνουμε αποτέλεσμα. Δεν παίρνουμε την κάλυψη γιατί ουσιαστικά εμεί θα πάμε με ένα ε, συν-1,5 το οποίο ε, θεωρητικά είναι, μας, μας, δίνει και την επιλογή του Ελλάδα να χάσει με ένα γκολ διαφορά. Ε, ναι, εντάξει, στο Χ2 τώρα πας, να, πας, για την έκπληξη. Το Χ2 είναι έκπληξη ουσιαστικά γιατί λέμε να μην χάσει η Ελλάδα, είναι δύσκολο. Ε, μακάρι να γίνει έτσι, αλλά είναι δύσκολο και με βάση την απόδοση που είπε. Ε, το 1,95 που είναι στο ΣΥΝ 1,5 είναι καταπληκτική. Για μένα είναι καταπληκτικό στοίχημα. Ε, είναι πάρα πολύ έξυπνο στοίχημα. Γιατί παίρνουμε και την με ένα γκολ που ελπίζουμε να μην φύγει το σκορ αν χάσουμε. Να χάσουμε εκεί με έναν γκολ διαφορά, οπότε είσαι μέσα με τρία αποτελέσματα ουσιαστικά. Ναι. Είναι, είναι καταπληκτικό στοίχημα και σε καλή απόδοση, πολύ καλή απόδοση. Νομίζω ότι πιστεύω ότι θα πέσουμε μέσα κιόλα. Δηλαδή, αν χάσουμε, πιστεύω μέχρι εκεί θα πάει, δεν θα χάσουμε παραπάνω. Να. Πιστεύω έτσι. Ελπίζω και πιστεύω. Ναι. Ε, μπορείτε να δείτε και το, και το ε, ασιατικό, δηλαδή το Ελλάδα 0, το οποίο εκεί σε αυτή την, σε αυτή την περίπτωση αν η Ελλάδα χάσει με έναν γκολ διαφορά, σα επιστρέφεται το ποντάρισμα όμω. Έτσι. Δηλαδή δεν κερδίζετε, αλλά δεν χάνετε κιόλα. Εδώ, έτσι όπω το παίζουμε εμεί, παίρνουμε λίγο πιο χαμηλή απόδοση, αλλά έχουμε μέσα και την ήττα με έναν διαφορά. Ναι, ακριβώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Ελλάδα μα, καλή επιτυχία στα παιδιά, στα παιδιά μα, στα παλικάρια μα. Ε, όσοι παίξουν να είναι καλοί, να, πιάνουν, να πιάνουν μια καλή εμφάνιση. Είναι και ευκαιρία να φανεί, έτσι. Πολλά μάτια είναι πάνω σου σε αυτό το παιχνίδι. Το Ελλάδα, το Ελλάδα συν 1 είναι αυτό, έτσι, όχι το 0 που είπα. Γιατί το 0 είναι το χ2. Μπορεί κάποιο να βρεθεί. Το, το Ελλάδα... συν 0 είναι χ2. Ναι. Μπράβο, ναι. Το χ0 το είναι χ2. Το Ελλάδα συν 1 παίζεται 2,87 στο στίγμα. Ναι, το ε... συν 1 είναι όμω ε, void. Είναι void αν χάσουμε με έναν κλόδια διαφορά. Και αυτό Εμείς... είναι καλό. Πολύ καλό. Αν αυτό αυτό θε να πάρει τη μεγάλη απόδοση. Ναι. Το σύ 0, σα είπα πριν στο 2. Μισό λεπτό να σου πω το περίπου είναι το χ2. Το Εεε... Το χ είναι ψηλά, είπες 3 κάτι. Μπράβο, ναι. Και εμείς θα πάρουμε το συν 1,5 το οποίο είναι στο 1,95. Λοιπόν, μπορείτε και εσείς... Και το γκολ εσύ... είναι ψηλά να πούμε. Και το γκολ goal είναι 2,30. Όσο ξέρω είναι Ναι. Ε, εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο 3w5r, αν είστε πάνω από 21 ετών, κάνετε εγγραφή στο στοίχημαν. Κάνετε κλικ μέσα από τα banner του site μα για να μπορεί να πιαστεί η εγγραφή. Οπότε, σε περίπτωση που έχετε ένα πρόβλημα, μα στέλνετε ένα mail, λέτε: Έχω κάνει εγγραφή μέσα από το site. Εμεί επικοινωνούμε σαν εκπρόσωποι δική σα με την ε, εκάστοτε εταιρεία. Συγκεκριμένα τώρα με το στοίχημα εδώ που του έχουμε και χορηγού στην εκπομπή. Και προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και ε, βλέπετε τα ασιατικά, τα ασιατικά παιδιά να τα επιλέγετε γιατί γενικά δίνουν value στο ποντάρισμά σα. Έχει και την κάλυψη, έχει και υψηλέ αποδόσει. Παραπάνω, δηλαδή, καμιά φορά το Χ2 έχει μικρότερη απόδοση από το σύνδεσμο. Ναι, ναι, υπάρχουν από αυτά. Πολλέ φορέ υπάρχει αυτό. Αυτά. Ε, όχι τρελή διαφορά βέβαια, αλλά υπάρχουν διαφορέ έτσι που μπορεί να το εντοπίσετε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Ποιο θα βάλει γκολ, Ο Παυλίδη. Ο Παυλίδη θα γκολ, ναι. Είναι κοντά. Είναι, είναι, καλά αυτή την εποχή. Παίζει καλά. Ο Παυλίδη θα βάλει γκολ ε... και ο κουλεράκη. Εγώ λέω τα βάλει ο Ντέλια. Ένα-δύο είναι το Να φανεί να, 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 να δεχτεί και τα αγγλικά μάτια για να. Όπα, ναι. Ο Ντέλια πιστεύω θα βάλει. Για να κάνει μεταγραφάρα. Για να κάνει μεταγραφή και ο τέτοιο. Βασικά κάνει ο Ντέλια. Ένα θα βάλουμε. Ένα, 1-0 1. Να, ή θα φάμε κιόλα. Άντε ένα. ένα. Το πολύ... ένα, ένα να. το παίρνω και φεύγω, μια χαρά είναι. Ναι, μια Ε, και την Κυριακή, θα έχουμε live προφανώ την Πέμπτη, έτσι μετά το τέλο του παιχνιδιού θα είναι εδώ ο Κατσούρ μαζί μα και την Κυριακή ε, μετά το παιχνίδι με την Ιρλανδία. Εντάξει, θα τα πούμε και την Παρασκευή γιατί θα έχουμε Euroleague. potem... Tak, ja. Bye.